Στο τηλέφωνο μας περιμένει η κυρία Δέσποινα Μαστρολέων. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και την ευχαριστώ θερμά που είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Καλημέρα, χρόνια σας πολλά. Πώς είστε? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να κάνουμε έτσι μια μικρή ανασκόπηση στο πολιτικό σκηνικό και να πάμε σιγά σιγά προς την Ευρώπη, ξεκινώντας από εδώ, από την Ελλάδα, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε μπει στο σκληρό πυρήνα, νομίζω, και από τη Δευτέρα ακόμη περισσότερο της προεκλογικής περίοδου. Δώστε μας μια εκτίμηση για το γεγονός ότι η τάση είναι η πόλωση η οποία έχει υπάρξει να πολλαπλασιαστεί, κυρίως με αφορμή όσα περιμένουμε στη Βουλή. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, με την έννοια ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή προσπαθούν να κρύψουν τη στρατηγική σύμπλευση στην οποία βρίσκονται και επιβεβαιώνεται στην ίδια τη ζωή των εργαζομένων, του λαού συνολικά και της νεολαίας, επιχειρούν για άλλη μια φορά να σηκώσουν έναν ψεύτικο καυγά για να εντείνουν το διπολισμό και να παγιδεύσουν το λαό ουσιαστικά σε νέα ψεύτικα διλήμματα. Αλλά εμείς λέμε ότι ο λαός έχει πλούσια πείρα, την οποία χρειάζεται τώρα να την αξιοποιήσει και να θέσει πραγματικά στο επίκεντρο το πραγματικό δίλημα, που εμείς λέμε ότι είναι το εξής. Αν θα στηρίξει την ίδια αντιλαϊκή πορεία που μας έφερε ως εδώ, άρα αν θα στηρίξει τα κόμματα που διαδοχικά και μαζί την στήριξαν, την υλοποίησαν, την ψήφισαν με απανωτά μνημόνια και αντιλαϊκούς νόμους, ή αν θα ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, ώστε και την επόμενη των εκλογών, που όλη η βαρβαρότητα θα είναι εδώ πέρα, όποιος και αν αναδειχθεί πρώτο κόμμα, το ΚΚΕ θα μπει μπροστά, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια, για να οργανώσει την πάλη του λαού. Άρα δηλαδή αν ο λαός θα επιλέξει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, που θα μπει μπροστά στην ενημέρωση και την οργάνωση εδώ όμως και να βάλει εμπόδια. Μιλάμε για άλλη στάξιος θέμα, δεν μιλάμε για μια αντιπολίτευση, μιλάμε για ευρωεκλογές. Και εδώ είναι ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Λένε κάποιοι πώς ένα κόμμα το οποίο έχει ταχθεί εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναντίον των ευρωπαϊκών θεσμών διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού για να εκπροσωπηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Έναν θεσμό τον οποίο τον υποβιβάζει και δεν τον θεωρεί, δεν του δίνει το κύρος τέλος πάντων που θεωρούν κάποιοι άλλοι ότι έχει. Κοιτάξτε, επειδή ο λαός μας έχει πλούσια πείρα και πρέπει και εδώ να την αξιοποιήσει για το τι είναι και ποιος είναι ο ρόλος και ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την αξιολογήσει αξιολογώντας την ίδια του τη ζωή. Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό που μας λένε όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό σπίτι των λαών, ή επιβεβαιώνεται το ΚΚΕ που λέει ότι είναι μια λυκοσυμμαχία, μια ένωση που φτιάχτηκε και δουλεύει αταλάντευτα για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι πρέπει να καταδικαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που τη στηρίζουν. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι και μπροστά στην κάλπη των ευρωεκλογών, ο λαός πρέπει να πει ένα μεγάλο όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μόνο δεινά έχει φέρει και στο λαό της χώρας μας, αλλά και σε όλους τους λαούς που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και να πει ένα μεγάλο ναι στο ΚΚΕ, ακριβώς για να μην δώσει χωροχάρτη σε μια πολιτική που τον πάει όλο και πιο κάτω. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει, αλλά αλλάζει μόνο προς το χειρότερο, όπως αλλάζει και το σύστημα που την υπηρετεί. Ναι, αλλά το ερώτημα παραμένει. Η Ένωση από τις αξίες και τις αρχές της, αυτές υπηρετεί αταλάντευτα όλα αυτά τα χρόνια. Το ερώτημα παραμένει ωστόσο. Δηλαδή, από τη στιγμή που ένα κόμμα απορρίπτει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, απορρίπτει την λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο δικαιούται να έχει πιστικά επιχειρήματα ζητώντας την ψήφο ακριβώς για την εκπροσώπησή του στα όργανα αυτά. Νομίζω αυτός είναι ο πυρήνας του ερωτήματος. Ναι, ακριβώς, γιατί μέσα και από την ψήφο που καλεί το λαό, το ΚΚΕ, να δώσει και στις ευρωεκλογές στο ΚΚΕ, πρέπει ο λαός να απορρίψει ακριβώς αυτή την ένωση. Που όλα τα μέτρα που παίρνει, όλη η πολιτική που εφαρμόζει, που υλοποιεί και πάει λέγοντας, τον καταδικάζει. Και με αυτή την έννοια λέμε όσο πιο πολύ κομμουνιστές, ευρωβουλευτές και στο Ευρωκοινοβούλιο, για να δίνουν πραγματικό βήμα στις λαϊκές ανάγκες, για να αποκαλύπτουν τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και να δυναμώνουν τη φωνή του λαού, τα δικαιώματά του. Και αν θέλετε, και ένα ισχυρό ποσοστό του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα έχει απήχηση και σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας δηλαδή ένα μήνυμα ελπίδας σε πολλούς λαούς και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Και το μήνυμα είναι ένα. Η αντεπίθεση, η οργάνωση της πάλης τους ενάντια σε αυτή την πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που την υπηρετεί, που τσακίζει ό,τι είχε μείνει όρθιο τα προηγούμενα χρόνια και που, αν θέλετε, ό,τι σχεδιάζεται και για την επόμενη πενταετία είναι προδιαγεγραμμένο. Τώρα, για την επόμενη πενταετία, να το ερώτημα, αυτό είχα κατά νου να σας θέσω. Θα το δείτε σήμερα και σε κάποια πρωτοσέλιδα του φιλοκυβερνητικού τύπου, ότι η κυβέρνηση για την επόμενη πενταετία, τετραετία ουσιαστικά, δίνει μια θετική προοπτική για ελαφρύνσεις, φοροελαφρύνσεις της τάξης των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσα δηλαδή από το μεσοπρόθεσμο και από τα υπερπλεονάσματα θα προκύψει αυτό. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι προκλητικό κατά τη γνώμη μας να πανηγυρίζει η κυβέρνηση και να ζητάει από το λαό να της πει και ευχαριστώ τη στιγμή που έχει φορολαιλατήσει και αφεμάξει το λαό όλα αυτά τα χρόνια παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με την επιστροφή ουσιαστικά κάποιων ψίχουλων που δίνει τη στιγμή που έχει τσακίσει δικαιώματα κατακτήσεις των προηγούμενων χρόνων. Εμείς δεν υποτιμάμε κανένα μέτρο. Όμως λέμε ότι ό,τι κερδίθηκε έχει να κάνει, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους αγώνες που έδωσε ο λαός μας τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι και σήμερα. Και σε αυτούς τους αγώνες το ΚΚΕ έχει βάλει τη σφραγίδα του. Δεν υπάρχει λαϊκή κατάκτηση και αγώνας που το ΚΚΕ να μην πρωτοστάτησε στην οργάνωση και τη διεξαγωγή του. Και με αυτή την έννοια να σας πω, είπατε για τα υπερπλεονάσματα. Πρέπει να δούμε από πού προέκυψαν. Προέκυψαν από τη φορολαιλασία του λαού. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, για παράδειγμα, υπόσχεται τη μείωση του αρχικού φορολογικού συντελεστή. Όταν όμως τη στιγμή που έχει κατεβάσει το αφορολόγητο, και πλέον θα φορολογείται και ο εργαζόμενος που παίρνει ακόμα και 405 ευρώ μισθό. Ή, για παράδειγμα, υπόσχεται η κυβέρνηση διευκολύσεις στη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών στα ταμεία τα ασφαλιστικά, τη στιγμή που έχει κυριολεκτικά βουλιάξει στα χρέη με την πολιτική που υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια και διαδοχικά και με τους προηγούμενους, έχει βουλιάξει στα χρέη τα λαϊκά νοικοκυριά και με τον αντιασφαλιστικό νόμο το έκτρωμα του Κατρούγκαλου. Με αυτή την έννοια λέμε εμείς ότι ο λαός δεν πρέπει να εφησυχάσει, πρέπει να οργανώσει την πάλη του, πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ, που είναι το μόνο κόμμα που δεν του λέει ότι ό,τι τσακίστηκε τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι και σήμερα δεν είναι περασμένα ξεχασμένα. Mm-hmm. Γιατί και τα υπόλοιπα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα του συστήματος, για να το πούμε και έτσι, τον καλούν για νέες θυσίες και την επομένη των εκλογών. Μάλιστα. Έχουν προνομοθετήσει μέτρα που θα πάνε ακόμα πιο κάτω τα λαϊκά δικαιώματα και τα λοιπά. Και με αυτή την έννοια εμείς λέμε ότι χρειάζεται να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ για να είναι ακόμα πιο δυνατή η φωνή και η πάλη του λαού την επόμενη των εκλογών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μαστρολέων, για την κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Θυμίζω ότι η κυρία Μαστρολέων είναι υποψήφια ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.